Βρισκόμαστε στον πεζόδρομο της Δημοτικής Αγοράς στην έκθεση της φωτογραφικής ομάδας Αντίθεσης. Μαζί μας ο Σίμος Καραγαβριλίδης, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για αυτή την έκθεση. Σίμο, ποιο είναι το θέμα της έκθεσης? Το θέμα της έκθεσης είναι όνειρα. Είναι ανάλογα πώς το μπορεί να το αντιληφθεί κάποιος. Το τίτλο όνειρα και να σε θέσει μια δουλειά, να σκεφτεί κάτι και να φτιάξει μια ιδέα, μια ιστορία που να βασίζεται στα όνειρα, στα άσχημα, στα καλά όνειρα, στους εφιάλτες, σε όλα αυτά που ενδιαφέρουν τον κάθε άνθρωπο, μέσω φωτογραφίας. Η έκθεση εγκαινιάστηκε σήμερα, μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή? Μέχρι την Κυριακή. Κάθε βράδυ θα είμαστε εδώ στον πεζόδρομο της Δημοτικής Αγοράς. 7-8 θα αρχίσει να βρει, θα βραδιάσει μέχρι το βραδάκι. Υπάρχουν διάφορα events που θα γίνουν, θα έχουμε προβολή ταινίας, θα έχουμε προβολή από δουλειές διαφόρων φωτογράφων. Κάθε μέρα θα έχουμε ένα μουσικό σχήμα που θα παίξει αύριο το ηλιοδρόμιο. Και είναι η δεύτερη έκθεση που φτιάχνουμε για φέτος. Πρώτη ήταν η συνεργασία με το ΔΠΘ για τις μάσκες, ένα διαγωνισμό εικαστικών παιδιών. Και αυτή την έκθεση όνειρα τη σχεδιάζουμε εδώ και ένα χρόνο περίπου. Έχουμε 11 φωτογράφους που συμμετέχουν, παλιά και καινούργια μέλη. Ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος και να δει τις δημιουργίες, μας και να ασχοληθεί και κάποιος παραπάνω κόσμος με τη φωτογραφία στην Πειραιά. Πες μου λίγο, με αφορμή αυτό το τελευταίο, πότε ιδρύθηκε η φωτογραφική ομάδα Βέρειας και πώς μπορεί κάποιος να έρθει και να γίνει μέλος της ώστε να δώσει, να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με τη φωτογραφία? Ένα κόκκινο διακόπτη. Το 2009 φτιάχτηκε η ομάδα. Έχουμε περάσει διάφοροι άνθρωποι, έχουν φύγει, έχουν έρθει νέοι. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 15 μέλη και όποιος ενδιαφέρεται να γίνει μέλος στην ομάδα, υπάρχουν συναντήσεις κάθε Τετάρτη που γίνονται στις 7.30 στο χώρο εδώ στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς που μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος. Και στις συναντήσεις γίνονται διάφορα, έχουν γίνει και δωρεάν μαθήματα, γίνονται παρουσιάσεις φωτογράφων, βοηθάμε κάποιους ανθρώπους στη σύνθεση της φωτογραφίας, στη φωτογραφική μηχανή, στο πώς θα βγάλουν μια φωτογραφία, να τη συζητήσουμε, να τη σχολιάσουμε, να δούμε τα λάθη που κάνουν, τους κανόνες. Αυτά. Ερχόμαστε σε επαφή με διάφορους φορείς, με σχολεία, για να γίνονται διάφορες δράσεις. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.